μαζί μου είναι ο πρόεδρος του Κεραυνού Αρκαδικού, Έατας Δράμας όπως λέγεται, έχει δύο ονόματα, ο Άρης Κοτανίδης. Άρη, καλησπέρα. Καλησπέρα. Καλή ποδοσφαιρική σεζόν να έχουμε. Καλή ποδοσφαιρική σεζόν να έχουμε, χωρίς τραυματισμούς, να έχουμε υγεία, όλοι οι ποδοσφαιριστές, όλοι οι παράγοντες, όλοι οι φίλαθλοι, να απολαύσουμε ένα καλό πρωτάθλημα, που φέτος στην Α κατηγορία τουλάχιστον το βλέπω να είναι πολύ ανταγωνιστικό. Εμείς, καινούργοι στην κατηγορία, θα προσπαθήσουμε... Πολλά χρόνια στο κουρμπέτι, εσύ να το πω έτσι, σε αυτήν το ποδόσφαιρο. Έχουμε κλείσει 24 χρόνια. Θα πάρουμε σύνταξη, να πούμε. Και ελπίζω να παλέψουμε και να... για τη σούντα. Φίλες και φίλοι του αθλητισμού 24.com, μαζί μου είναι ο Σάβας Σαββίδης, παλιός επιθετικός μπόμπερ ποδοσφαιριστής σε πολλές ομάδες και στη, μεταξύ αυτών και της Δόξας Δράμας, έτσι Σάβα. Υπεύθυνος των Ακαδημιών και μέλος της διοίκησης του ΕΑΤΑ Δράμας Αρκαδικός. Δράμας όπως σας... Αρκαδικός. Ακριβώς, ακριβώς, όλα έχουν ενωθεί μαζί. Σήμερα ξεκίνημα, πρώτη προπόνηση, πώς βλέπουμε τα πράγματα και τη νέα ποδοσφαιρική σεζόν, όπου την ομάδα τη βρίσκει στην Α ασθενή κατηγορία. Καταρχάς, να ευχηθώ καλή αρχή και σε εσάς, στο έργο σας και σε όλους τους ποδοσφαιριστές και τις διοικήσεις, γιατί κάποιοι ξεκίνησαν προετοιμασία, εμείς ξεκινάμε σήμερα. Να ευχαριστήσω καταρχάς το Big Asso Dramas για την παραχώρηση του γηπέδου για ένα μήνα για την προετοιμασία της ομάδας, διότι εμείς έχουμε κάνει επανασπορά στο γήπεδο. Οπότε τον Αύγουστο θα είμαστε εδώ για προπονήσεις. Η ομάδα, όπως ξέρουμε όλοι, πέρσι βγήκε πρωταθλήτρια στη Β' κατηγορία. Από σήμερα ξεκινάει η προετοιμασία προπονητικά, γιατί έχει ξεκινήσει ο σχεδιασμός εδώ και ένα μήνα για την Α' κατηγορία. Ευελπιστούμε στο καλύτερο, που το καλύτερο είναι ο στόχος να παραμείνει η ομάδα στην Α' κατηγορία. Θα έρθουν και άλλοι παίχτες, έχει κλείσει το ρόστερ, θα ανεβούν ποδοσφαιριστές από την Ακαδημία, τι ακριβώς ναι, θα ισχύει. Η αλήθεια είναι ότι το ρόστερ έχει κλείσει, τώρα εκτός αν βρεθεί κάποιος ποδοσφαιριστής ο οποίος ποιοτικά είναι πολύ καλύτερος από αυτούς που έχουμε. Η ομάδα παριθμεί 27 άτομα σε ρόστερ, έχουν γίνει εννοείται κάποιες προσθήκες οι οποίες δεν ανακοινώθηκαν ακόμα, όπως είπα και σε ένα συνάδελφό σας, τον Δημήτρη Αναδάχτυλο, προχθές. Θα περιμένουμε μέχρι να πάρουμε τα δελτία των ποδοσφαιριστών για να τους ανακοινώσουμε. Το προπονητικό team συνεχίζει το ίδιο με πέρσι ο Μίλτος Χριστοφυλάκης με τον βοηθό του, τον Μίλτο Χριστοφυλάκη. Είναι πρώτα ξαδέρφια, οπότε είναι και παγκόσμια πρωτοτυπία. Το έχουμε ξαναπεί αυτό. Έκανε προσθήκες η ομάδα. Ο βασικός κορμός, ο οποίος πέρσι ανέβασε την ομάδα, κρατήθηκε. Ανανέωσαν δηλαδή ποδοσφαιριστές. Έχουν γίνει κάποιες προσθήκες, έχουν γίνει κάποιες αποχωρήσεις όπως γίνεται, Αντώνη, κάθε χρόνο. Θα ανακοινωθούν όταν πρέπει. Καλή αρχή. Όλα να... Μαζί μου είναι ο Στέφανος Φωστερίδης, υπεύθυνος Ακαδημιών του ΕΑΤΑ Δράμας και κάτι άλλο είπαμε, αλλά δεν το θυμάμαι να πω την αλήθεια. Δεν ήταν στο δικό του μάτζο. Σωστά, Στέφανε, καλησπέρα. Καλή προσοχή σε ζώνη έχουμε. Καλή αρχή. Είμαστε, εύχομαι και εσάς καλή αρχή και καλή σεζόν, καλή ποδοσφαιρική σεζόν σε όλο το ποδοσφαιρικό κόσμο της Δράμας. Είμαστε στην ευχάριστη θέση να ξεκινήσουμε σήμερα την πρώτη προπόνηση της ομάδος με πολλές, με μεγάλες βλέψεις. Ευχαριστούμε να ξεκινήσω, για να μην το ξεχάσω, την ομάδα του Πήγασου Δράμας που μας φιλοξενεί στο γήπεδο του Καλού Αγρού για τη λόγω εργασιών στο γήπεδό μας. Οπότε σχεδόν καθημερινά θα είμαστε εδώ και τους ευχαριστούμε γι' αυτό. Πώς βλέπεις τα πράγματα, η ομάδα είναι για πρώτη χρονιά στην Α κατηγορία. Καμία σχέση Β με την Α, έτσι, παρά το γεγονός ότι πήρε το πρωτάθλημα στην Β. Έχουν γίνει κάποιες προσθήκες. Πώς βλέπεις τα πράγματα, στόχος φαντάζομαι είναι μισοϊστηρία, έτσι. Το χάσμα μεταξύ της Β και της Α δυστυχώς είναι μεγάλο. Θα πρέπει να σκεφτούμε πολύ όλοι μας για ποιο λόγο γίνεται αυτό. Σίγουρα έχουμε... Ξεκινάμε με πολλές, με χαμόγελα, με μεγάλη όρεξη, με πολλές βλέψεις για την καινούργια σεζόν. Είναι κρίσιμο για μας η πρώτη μας χρονιά μετά από 3-4 χρόνια στο Α τοπικό, αλλά είναι και ένα στοίχημα για εμάς, για το Συμβούλιο, για όλους τους ανθρώπους που είναι γύρω από την ομάδα, έτσι ώστε να μπορέσουμε να εδραιωθούμε, αφού και αυτός είναι ο στόχος, να εδραιωθούμε στην μεγάλη κατηγορία της Δράμας. Δεν θα το έλεγα τόσο η σωτηρία ότι είναι ο απότερος στόχος, όσο το να δημιουργήσουμε μια ομάδα άκρως ανταγωνιστική, δύσκολη για κάθε αντίπαλο. Θεωρώ ότι αυτό θα το πετύχουμε. Έχουν έρθει παιδιά νεαρά
και έχουν γίνει κάποιες προσθήκες έμπειρων παικτών, οι οποίοι όλο αυτό το κράμα που θέλουμε να δημιουργήσουμε θεωρώ ότι θα είναι ό,τι καλύτερο για την κατηγορία. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή προσοχή σε ζωή.